Μόλις καταφτάσαμε στο φίλο μας τον καλλιτέχνη. Ο καλλιτέχνης είναι ο γνωστός εδώ στην Τολεμαϊδα, ο Γιάννης. Ντάλα μεσημεριού, έχει πιάσει και αέρα, είναι λίγο άτυχος, ε. Σήμερα είχαμε όλη την ημέρα άπνοια και εδώ έχει βγάλει αέρα. Λοιπόν, ανήκει και αυτός στο διαδικτυακό που λέω εγώ, στο πάνελ, για τη γιορτή του 2022. Τελευταία εβδομάδα, όπως και πέρυσι, έτσι και φέτος, έτσι πιστεύουμε και του χρόνου, του Οκτωβρίου. Ο μήνας έχει 30. Λοιπόν, Γιαννάκη, πάμε ρε φίλε, πάμε ρε καλλιτέχνη, πάμε να τα κάνουμε. Έτοιμος, πανέτοιμος. Έχω έρθει εδώ γιατί εδώ μας βολεύει. Κάνει πολύ θόρυβο τα αυτοκίνητα, εμπειρικά το λέω πίσω. Και τα πουλιά θα πάνε και εκεί στον ήλιο, βοριά έχουμε. Οπότε εδώ νομίζω ότι είναι η καλύτερη μεριά, ναι, ναι. Έτσι κι αλλιώς όπου και να πηγαίναμε, στον ήλιο θα πηγαίνουμε. Εδώ είμαστε καλά. Καλά, ε. Μπροστά από τον ήλιο, ωραία, ωραία. Ωραίο πλάνο, μπράβο, ρε. Θα του φέκησε βέβαια καιρό στα πουλιά. Για να δω με το αλωμάτι. Ναι, έχουν ωραίες. Τις έχουν τις κότες. Φρεναριστά πάνε, ωραία. Βέβαια πάνε μέσα, ε, εννοείται. Ήδη έχω βάλει το μισό zoom. Ωα, από του φέκι. Φάγανε σκαμπύλα, ναι. Άμα αφήσω το zoom, κοιτάξτε, μέσα εκεί είναι. Αλλά πάω γρήγορα, μην τα χάσω. Γιατί εδώ, άμα τα χάσει, έχει χάσει και το παιχνίδι όλο. Ωραία περιστεριά, ρε παιδιά, ναι. Παρόλο το παλιό καιρό, θα έλεγα. Δηλαδή είναι όλα τα κακά του καιρού. Αέρα, γαλανάδα και μέσα στον ήλιο. Τίποτα άλλο δεν υπάρχει. Παρόλα αυτά όμως νομίζω ότι έχουμε θέμα. Και για τέτοια εποχή το τονίζω, ε. Στην καρδιά του φτηνοπόρου. Ο φίλος μας ο Γιάννης εδώ μας έκανε το χαβά του. Μέσα εκεί εξαφανιστήκανε. Ήδη ο κόσμος τώρα δεν βλέπει τίποτα. Από που έχουν πάει. Τα πήρε το ποτάμι, τα πήρε ο ποταμός. Του έκλεισε το σπίτι του Γιάννη ο Θεός. Ωρε μπανάνι μεγάλε. Τώρα μου ήρθε, ναι. Το περιστεριακό, έτσι. Να εξηγιόμαστε. Ναι, από όλοι μέσα. Εντάξει, τώρα θα πιάνουμε έτσι ένα, δύο. Κοιτάξτε και πιάνουν και φτερά, ρε. Με λίγο φαντασία, αν δεν φύσαγε και ήταν από πάνω, θα βλέπαμε υπτάμενους δίσκους. Και πάλι βλέπουμε φτερουγισιές. Δεν τολμώ να αφήσω το ένα, ε. Μόνο θα πάω λίγο θα μαζευτώ πίσω, μπας και εδώ, σιγά σιγά προσεκτικά. Να, έχουμε κι άλλα εδώ, ναι. Πάμε τώρα, θα αρπάξω το άλλο, έτσι. Μια ωραία διαδούλα, στο πουθενά, έτσι θα τη χαρακτηρίζα. Έχω την αίσθηση ότι μαζεύονται, γιατί βλέπω σιγά σιγά ανεβάζω και τα χέρια μου. Γιάννη, τα βλέπεις εσύ? Τα βλέπετε τα πουλιά? Δεν ξέρω. Ίσια που φαίνονται. Ακούσατε και μια δήλωση του φίλου μας του Γιάννη του Βαρσαμόπουλου, του Προέδρου της Αλεξάνδρειας. Είπε ίσια που φαίνονται. Για να το λέει αυτό ο Γιάννης έχει δίκιο. Εγώ δεν τολμώ να αφήσω αυτή τη στιγμή την κάμερα. Γιατί εδώ στην Τολεμαϊδα δεν αστείευονται. Όταν πετάνε περιστέρια, έχουν τα πιο δυνατά περιστέρια. Τολμώ να το πω, σε δύναμη, σε έκρηξη. Και λίγο να σου φύγουν από την κάμερα, άντε γεια. Ωραία, ωραία. Τώρα να μας πάει στο άλλο. Να, μια τριαδούλα. Και θέλω ο φίλος μου ο Γιάννης να βλέπει τα περιστέρια του εκεί κάτω, στο πουθενά, πώς κοντράρουν και πώς πετάνε. Και όλος ο κόσμος. Τώρα ωστόσο έχουν μπει στον ήλιο, ε. Βλέπω τις ακτίνες γι' αυτό. Έχουμε και αυτό. Κάτσε σιγά σιγά, θα ζουμάρω λίγο να βλέπετε μέσα στον ήλιο είναι. Ξαναπάω πάλι εδώ. Έτσι να συμπληρώσω χρόνο τραβηξιάς, πτήσης. Όπου μπήκανε μέσα. Μπήκανε. Έχουνε μπει στον πυρήνα τώρα, παιδιά. Μας τάκαψε, λέω, το λιοπύρι. Απίστευτο. Μέσα εκεί πήγανε τα περιστέρια του, ναι. Μαύρη μαυρίλα πλάκωσε και μαύρη καλιακούδα. Πάμε πίσω τώρα. Πάπαλα. Και ο Θεός βοηθός. Εντόπισα με το άλλο το μάτι εκεί πάνω από τον ήλιο λίγο, στο περίπου. Νάτα. Άρε γάτα μπανάνι. Με παραδέχομαι όρες, ναι, είμαι καλός. Λοιπόν,
άφησα την κάμερα και κοίταξα με γυμνά μάτια και είδα κάτι στίγματα πάνω από τον ήλιο. Λέω τώρα, αυτά δεν τα φοβόμαι τώρα. Ένας ωραίος καραμπέρης, ο οποίος αυτός έρχεται προς τα πάνω μας, να ήρθε. Καραμπέρης δεν ακλείς. Για να έχεις ένα καραμπέρι δεν ακλεί, πολύ ωραίο, ε. Τώρα δεν βλέπουν τίποτα οι άλλοι. Λογικό είναι. Ναι, όλο το ζουμ και παραπάνω. Έχω βάλει και ψηφιακό. Θα είναι από τους λίγους που θα έχω μεγάλο χρόνο τραβηξιάς. Για κάποιο λόγο έβαζα σαν στόχο τον ήλιο και υπολόγιζα περίπου που είναι. Τα άλλα δεν τα βλέπα. Αδίκησα αρκετά παιδιά. Όχι εγώ βέβαια. Ο καιρός. Να, εδώ έχουμε ομάδα. Ήρθαν από πάνω. Έχουν καβαλήσει τον καιρό και τα πουλιά πετάνε καρφίτσες από πάνω από το κεφάλι μας. Ήρθαν όλα. Δεν υπάρχουν λόγια, ναι. Πολύ δυνατός χαβάς. Αυτός λοιπόν είναι ο φίλος μας ο Γιάννης, που μέχρι στιγμής τις 30 του Οκτώβρη, ναι κύριε, 30 Οκτώβρη, να και ένα τσαπάρι, μας κάνει αυτό το ντρομερό, θα έλεγα, χαβά. Στα καρφιά των καρφιών. Γιάννης λοιπόν ο καλλιτέχνης. Με τις καλλιτεχνικές του πεταξιές. Πω, κάτσε να αφήσω τώρα να τραβήξει. Αφήνω. Κοιτάξτε πόση ώρα άφησα το zoom να κατέβω κάτω. Ξεκινάμε λοιπόν για την επιστροφή. Κατέβηκα λίγο κάτω, δεν μπορούσα να τα ξαναβρω. Και τώρα πάμε για την επιστροφή, ναι. Για να δούμε λοιπόν τη συνέχεια του έργου. Εντάξει, θα αργήσουν λίγο σίγουρα, γιατί έχουν γίνει κουρούμπελα. Τυχαία είχα πιάσει μερικά που είχα βάλει σημάδια, τώρα αυτά δεν μπορούσα να τα ξαναβρω. Και θα τα δούμε λοιπόν στις επιστροφές του. Περιμένουμε λίγο. Λογικό είναι εκεί που πήγαμε. Να τα. Σκάνε πάνω στους παπαγάλους. Άλλαξα τώρα αγωνία γιατί εκεί δεν μπορούσα να βάραγε ο ήλιος. Να δούμε από εδώ. Και τώρα ήλιο θα έχω, αλλά εντάξει. Με καλύβει λίγο το κουμάσι το δίπλα. Σαν να βλέπουν, ναι. Πρέπει να έρχονται όλα από πάνω, παιδιά. Ναι, έρχονται. Τα είδα με το άλλο μάτι. Άστα μετά, άστα μαλακά. Να τα, ναι. Είχα δίκιο. Μπράβο. Και στις επιστροφές είναι φανταστικός. Κοιτάξτε πώς ξεπροβαίνουν, σαν βέλη. Θα πιάνω εδώ στα φρένα γιατί άμα σηκώσω την κάμερα είναι μέσα στον ήλιο ακριβώς. Και δεν θα δούμε τίποτα. Τουλάχιστον να βλέπουμε στην προσγείωση. Τι να κάνουμε, παίζει και αυτό το έργο. Κοίτα, από συνήθεια πάω τη μηχανή επάνω, δεν μπορώ, ναι. Και αυτός εδώ κλείνει και την αυλαία. Ήταν φανταστικός. Θα τα δούμε και μέσα τώρα. Ναι. Και αφού λοιπόν έκλεισε η αυλαία μας, με το τελευταίο που έκλεισε και την πόρτα, βλέπουμε την ομαδάρα εδώ, άπαντες παρόντες. Μπράβο του, ναι, γέμισε το κουμάσι. Ωραίος. Να και το τσαπάρι. Ναι, είχαμε και μοναδικό τσαπάρι, ε. Αυτό εδώ ήταν, ναι. Και έκανε τη διαφορά μες στην καλανάδα. Μπράβο ρε Γιάννα, ρε, μπράβο, ναι. Έσκησε πραγματικά. Άχι και δεύτερο, να και μια και άλλη τσαπαρούλα. Εντάξει, τώρα εγώ πιο από τα δύο τράβαγα, μπορεί να έχω τραβήξει και τα δύο. Μέσα στον ήλιο, με δυνατό βουριά και η γαλανάδα. Ό,τι χειρότερο δηλαδή για να κάνεις χαβά. Με σταχτιά περιστέρια. Παρ' όλα τα αυτά ήταν υπέροχος, παιδιά. Τουλάχιστον στα μάτια τα δικά μας στο live ήταν τρομερός. Τώρα αυτό που έχω τραβήξει και που θα δείτε, πιστεύω να σας έβαλα στο κλίμα τουλάχιστον. 30 Οκτωβρίου, θα το λέω, 30 Οκτωβρίου 2022. Το είδαμε και αυτό. Και όπως θα το βλέπουμε, όπως και πέρυσι και φέτος και κάθε χρόνο. Είναι η ημερομηνία που πετάει, ανοίγει την αυλαία των γιορτών, το πάνελ το διαδικτυακό. Μπράβο στα παιδιά ακόμα μια φορά και στο φίλο μας τον Γιάννη εδώ, που τόλμησε και τα έκθεσε και νομίζω τον δικαιώσανε. Γιατί έκανε ένα χαβά τρομερό και είναι και Μερακλής, βλέπετε. Μπράβο του, χωρίς λόγια.
Γιάννη, δεν υπάρχουν λόγια. Και εσύ, όπως όλα τα παιδιά, μπράβο σου, συγχαρητήρια. Έκθεσες τα Περιστέρια σου να τα δει όλη η Ελλάδα και όλος ο κόσμος. Και τέτοια εποχή που είναι ακατάλληλη. Και μόνο που τα πετάξες. Τώρα, έκανες ένα πρόγραμμα, ρε φιλαράκι, πολύ φανταστικό. Τα έκανες εξάτμιση, τα πουλιά ήρθανε. Όλα χτυπήσανε την κάρτα, τα τράβηξα και μέσα. Δεν υπάρχουν λόγια. Μπράβο και του χρόνου να είσαι καλά και να μπορείς και εσύ να πούμε με τη βοήθεια της πεταξιάς σου να ανεβάζεις το επίπεδο του πάνελ. Εντάξει, ναι. Πες και εσύ δύο λόγια. Καταρχήν θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε όσα παιδιά έχουν πετάξει τα Περιστέρια τους και τα εκτέσανε. Και καλή επιτυχία και στους επόμενους που θα πετάξουν από εδώ και πέρα. Θα ήθελα και προσωπικά να ευχαριστήσω τα Περιστέρια αυτά, καταρχήν είναι του Θόδωρου του Γκόγκουλα, και θα ήθελα να τον ευχαριστήσω προσωπικά για τη βοήθεια που μου έδωσε για να τα φτιάξω αυτά, αν και βέβαια είμαστε στην αρχή ακόμη. Και εύχομαι πάνω απ' όλα υγεία και αυτό που κάνουμε να επανεληφθεί και του χρόνου και να μην λείπει κανένας και να είμαστε και ακόμη περισσότεροι. Έγινε. Να είσαι καλά και από μένα και να μας κάνεις τέτοιες δυνατές πεταξιές. Να είσαι καλά. Γεια χαρά. Καλή γεια σου, συνέχεια. Γεια.